Είχαμε μια μεγάλη καταστροφή και η σημερινή μας σύσκεψη επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των συνεπειών της. Εκτελώντας την εντολή του Πρωθυπουργού, η κατεύθυνση είχε καθαρά δοθεί ότι θα πρέπει οι διαδικασίες να είναι άμεσες, απολύτως υποστηρικτικές και να σταθούμε αφενός δίπλα στους πληγέντες, ως κράτος και ως πολιτεία, αφετέρου να κοιτάξουμε οι περιοχές να επουλώσουν το ταχύτερο δυνατό τις πληγές τους και τρίτο να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος που έχει καταστραφεί, του δασικού πλούτου που χάσαμε, να κινηθούμε ταχύτατα και στην κατεύθυνση αυτή. Έχουμε αποφασίσει μία δέσμη μέτρων, θα την παρουσιάσουν τα αρμόδια Υπουργεία κατά το μέτρο της αρμοδιότητός τους και θα εξαγγείλουμε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός που είπαμε, δηλαδή το να αποκαταστήσουμε τις πληγές. Το σημαντικό βεβαίως κρατείται, το οποίο είναι ότι μέσα σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη, μέσα σε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, προστατεύθηκε η ανθρώπινη ζωή, δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινων ζωών και κατά το δυνατόν περιορίστηκαν οι υλικές ζημίες. Ήδη οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ όλοι σε όσους συνέβαλαν στην αντιμετώπιση αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς, πρωτίστως και κυρίως στους άντρες και στις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, αλλά βεβαίως και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια και στους δήμους που συνέδραμαν αποφασιστικά στο έργο αυτό. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα σταθεί αρρωγός στο πλευρό όλων των ανθρώπων που επλήγησαν και μέσω κυρίως της χρηματοδότησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομίζω ότι μπορώ να δώσω το λόγο τώρα στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον Στέλιο Μπέτσα, για να εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης και από μένα για τους άντρες και τις γυναίκες που προσπάθησαν και κατάφεραν να σβήσουν αυτή την πολύ μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά, χωρίς να θρηνήσουμε θύματα, αλλά φυσικά με πολύ μεγάλες απώλειες στο φυσικό μας περιβάλλον. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε όλους τους εθελοντές και σε όλους τους συμπολίτες μας που από την πρώτη στιγμή διάθεσαν τα σπίτια τους για να φιλοξενήσουν ανθρώπους που δεν είχαν κατοικία, αλλά και μπόρεσαν να βοηθήσουν όλες τις εθελοντικές οργανώσεις για να συλλεγούν αδέσποτα ζώα αλλά και υποειδή. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους τους συμπολίτες μας. Όσον αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, δύο βασικά σκέλη στην συνδρομή μας. Το πρώτο, όσον αφορά τους συμπολίτες μας που έχουν πληγεί, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας από 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες διαβίωσης έως 6.000 ευρώ για τις δαπάνες οικοσκευής, ξεκινά άμεσα με την καταγραφή από τους Δήμους των συμπολιτών μας που έχουν πληγεί και με άμεση χρηματοδότηση 90.000 ευρώ για το Δήμο Αχαρνών, 60.000 ευρώ για το Δήμο Κηφισιάς και 30.000 ευρώ για το Δήμο Διονύσου για τα πρώτα έξοδα που θα καταβάλλονται σε όσους έχουν πληγεί την πρώτη στιγμή που θα γίνεται η καταγραφή. Εν συνεχεία θα ακολουθήσουν με την υποβολή των τεχνικών δελτίων των Δήμων τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές και οποιαδήποτε ανάγκη χρειαστεί ο κάθε Δήμος που έχει πληγεί προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε την αποκατάσταση όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στις αποφάσεις μας και θα προσπαθήσουμε να είμαστε συνεχώς σε συντονισμό στο πλαίσιο του νόμου για την κρατική αρρωγή που έχει θεσπίσει αυτή η κυβέρνηση, προκειμένου να συντιμήσουμε όσο μπορούμε τους χρόνους που σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες που έπαιρναν ακόμη και χρόνια. Άρα θα είμαστε δίπλα να συνδράμουμε. Και πέρα από την κοινωνική προστασία, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Γιώργο τον Ναμυρά, τον αρμόδιο υφυπουργό, για να μιλήσει για τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα κηρύξουμε άμεσα αναδασωτές στις καμένες εκτάσεις, το σύνολό τους, και δεν θα επιτρέψουμε να χάσει το χαρακτήρα του ούτε ένα μέτρο δάσους. Καμία αλλαγή χρήσης γης δεν θα επιτραπεί να συμβεί και εκεί που η φύση δεν μπορεί να επανακάμψει με τη φυσική αναγέννηση για να επανέλθει το δάσος, θα παρεμβαίνουμε εμείς εντάσσοντας αυτές τις εκτάσεις στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων. Ευχαριστώ. Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, ο κ. Καραγιάννης, παρακαλώ, έχει το λόγο.
κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης φυσικών καταστροφών βρίσκονται ήδη στις Αδάμες και στην Παριμπόμπη για να γίνουν αυτοψίες στις κατοικίες και στις επιχειρήσεις. Είμαστε σε μια αγαστή συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια ώστε να βγει η οικία οριοθέτηση της περιοχής ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Όποιοι συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη και δεν βρίσκονται άστεγοι, θα προχωρήσουμε άμεσα με τους αρμόδιους υπουργούς σε μια οικία επιδότηση του νοικίου, ώστε να συνδράμουμε έστω και για τα πρώτα έξοδα μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Υποδομών βρίσκεται από σήμερα και για τις επόμενες μέρες σε όλες τις πληγείς περιοχές. Ευχαριστώ. Από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου της κρατικής αρρωγής, έχουμε ενεργοποιήσει μία σειρά από μέτρα στήριξης. Αρχικά, είναι το μέτρο επιχορήγησης των επιχειρήσεων, των πληττόμενων επιχειρήσεων. Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί οι σχετικές επιτροπές συνεργασία με την Περιφέρεια. Αύριο θα συνεργαστούμε μαζί τους, θα βρεθούμε και στο πεδίο, θα μιλήσουμε με επιχειρηματίες. Ο στόχος είναι να κινήσουμε πολύ εντατικά τις διαδικασίες, έτσι ώστε να χορηγήσουμε μία προκαταβολή όσον αφορά την εκτιμηθήσα ζημιά που θα προκύψει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, προχωρούν και οι διαδικασίες για την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων των πληττόμενων επιχειρήσεων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της αναστολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Και τέλος, για τους πληττόμενους συμπολίτες μας από την πυρκαγιά, θα προβλεφθεί, όπως έχει δρομολογηθεί, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ μέσα από μια διαδικασία συνεργασίας που θα έχουμε με το Υπουργείο Υποδομών για να συντομήσουμε τις διαδικασίες και τους χρόνους. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου για μία ακόμα φορά η πύρινη λέλαπα κατέστρεψε καλλιέργειες φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, ο ΕΛΓΑ, ο οργανισμός μας, θα ανταποκριθεί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται από τον κανονισμό, θα αποζημιωθούν άμεσα οι απώλειες σε μελισσοσμήνη, σε ζωικό κεφάλαιο και στις καλλιέργειες εκείνες, οι οποίες αφορούν δεντρώδεις ή οποροκεπευτικά. Δυστυχώς έχουμε μία περίπτωση όπου έχουν σημειωθεί ζημιές σε καλλιέργειες που δεν ήταν ασφαλισμένες στον οργανισμό μας. Αυτό όμως, με πνεύμα κατανόησης και ευελιξίας και στην γενικότερη κυβερνητική προσπάθεια, θα συνεργαστούμε ώστε να εξευρεθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να σταθούμε κοντά στους παραγωγούς μας, οι οποίοι κακώς δεν έχουν ασφαλίσει τις καλλιεργίες τους. Ευχαριστώ. Υπήρξε μια μεγάλη καταστροφή, μια μεγάλη φωτιά. Σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, και θέλω να τα ευχαριστήσω, στην Περιφέρεια μαζί με τους Δημάρχους, εξετάσαμε την επόμενη μέρα πώς θα επουλώσουμε τις πληγές οι οποίες δημιουργήθηκαν από αυτήν την μεγάλη φωτιά της Βαριμπόμπης, αλλά και του Διονύσου. Υπήρξε πλήρη ταύτιση απόψεων για την ταχύτητα των ενεργειών, της επιδότησης όσον αφορά των πληγέντων μέσα από τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά συγχρόνως και η απαλλαγή από σειρά υποχρεώσεων που θα είχαν οι πληγέντες απέναντι σε φορολογικά δεδομένα. Από την άλλη πλευρά όμως, θεωρώ ότι υπήρξε και η συζήτηση για τα έργα υποδομών που αυτή η καταστροφή έχει φέρει ως απαραίτητη διαδικασία και για την διαχείριση των οβρίων υδάτων και γενικότερα για το χειμώνα. Είναι απόλυτα ικανοποιητική η άποψη καταρχήν για την διατήρηση χρήσης γης σε όλες αυτές τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν την πυρκαγιά και τις αναδάσωσεις τους, αλλά και συγχρόνως οι διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να είναι επίγουσες για να μπορέσουν τα έργα υποδομής να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν. Σαν Περιφέρεια Αττικής, ήδη με το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζεται ειδική επιδότηση μέσα από το ΠΕΠ Αττικής 21-27 για να δοθεί σε αυτές τις πληγείσες επιχειρήσεις ή σε λόγω φωτιάς, για να μπορέσουν να σταθούν όρθιες μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία την οποία επιβάλλεται στη στήριξη που κάνει η Πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Μία λέξη μόνο κλείνοντας. Να ευχαριστήσουμε τους Δημάρχους για τη συνεργασία τους. Θα είμαστε συνέχεια δίπλα τους για να τους στηρίξουμε στο έργο της αποκατάστασης. Και να πω μόνο ότι το μοντέλο αυτό που είδατε της ομαδικής δουλειάς
κοινωνικής προστασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών, στεγαστικής συνδρομής από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ζητήματα που σχετίζονται με φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες υποχρεώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, στήριξη στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τον ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θέματα συνεργασιών μεταξύ των περιφερειών και των Δήμων στο τοπικό επίπεδο, κατά εντολή του Πρωθυπουργού, θα επεκταθεί σύμφωνα με το πλαίσιο του νομοσχεδίου που είπα και πριν για την κρατική αρρωγή και στις άλλες περιοχές που δοκιμάζονται ακόμη και σήμερα από μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Θα είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για να βοηθήσουμε την αντιμετώπιση αυτών των ζημιών. Κάνω έκκληση σε όλους να προσέχουν στις μετακινήσεις τους και να ακούνε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σας ευχαριστώ πολύ.